Ο Φρεντερίκος Έγγελς, μεγάλος θεωρητικός και αγωνιστής, υπήρξε στενός φίλος του Καρλ Μάρξ. Συνέγραψαν μαζί διάφορα έργα, μεταξύ των οποίων και ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα βιβλία στην ιστορία της ανθρωπότητας, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Ο Έγγελς γεννήθηκε το 1820, μια μέρα σαν τη σημερινή, από πλούσια οικογένεια, όμως αποτέλεσε γρήγορα αυτό που αποκαλούσε στα βιβλία του αποστάτης της τάξης του. Από νεαρή ηλικία βρέθηκε κοντά στην εργατική τάξη, τόσο με τη συγγραφή βιβλίων όσο και με τους αγώνες του. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκαν ο Χρήστος Αβραμίδης και ο Θοδωρής Πελικανίδης. Ο Φρεντερίκος Έγγελς γεννήθηκε στο Βούπερταλ από εύπορη οικογένεια. Πολύ γρήγορα όμως απομακρύνθηκε από την οικογενειακή επιχείρηση και πολιτικοποιήθηκε ενεργά. Το πρώτο του σημαντικό έργο γράφτηκε όταν ήταν 25 ετών, στο οποίο περιέγραψε την άθλια κατάσταση των εργατών στα εργοστάσια του Μάντσεστερ, όπου ο πατέρας του τον είχε στείλει προκειμένου να τον απομακρύνει από τις ριζοσπαστικές ιδέες της εποχής του. Ο προλετάριος όμως, που δεν έχει παρά τα δύο του χέρια, που τρώει σήμερα αυτό που κέρδισε χθες, που εξαρτιέται από την παραμικρή τύχη, που δεν έχει την παραμικρή εγγύηση ότι θα έχει την ικανότητα να αποκτήσει τα πιο απαραίτητα τρόφιμα, κάθε κρίση, το παραμικρό καπρίτσιο του αφεντικού του, μπορεί να τον μεταβάλει σε άνεργο. Ο προλετάριος αυτός είναι καταδικασμένος στην πιο απάνθρωπη κατάσταση που μπορεί να φανταστεί ένα ανθρώπινο όν. Καθοριστική για τη ζωή του αλλά και τη φήμη του υπήρξε η γνωριμία και η μετέπειτα μακροχρόνια στενή φιλία με τον Κάρολο Μάρξ. Ο τελευταίος μάλιστα είχε εκφραστεί με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς τον Έγγελς, του οποίου οι οικονομικές μελέτες αποτέλεσαν έμπνευση για τα διάφορα έργα του και ιδιαίτερα για το κεφάλαιο. Μάλιστα συνέγραψαν μεταξύ άλλων και ένα από τα σημαντικότερα και πιο πολυδιαβασμένα κείμενα όλων των εποχών, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Με μια λέξη, οι κομμουνιστές υποστηρίζουν παντού κάθε επαναστατικό κίνημα ενάντια στην υπάρχουσα κοινωνική και πολιτική κατάσταση. Σε όλα αυτά τα κινήματα προβάλλουν το ζήτημα της ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε μορφή, περισσότερο ή λιγότερο εξελιγμένη και αν έχει πάρει, σαν το βασικό ζήτημα του κινήματος. Τέλος, οι κομμουνιστές εργάζονται παντού για τη σύνδεση και τη συνεννόηση των δημοκρατικών κομμάτων όλων των χωρών. Οι κομμουνιστές θεωρούν ανάξιό τους να κρύβουν τις απόψεις και τις προθέσεις τους. Δηλώνουν ανοιχτά ότι οι σκοποί τους μπορούν να πραγματοποιηθούν μονάχα με τη βίαιη ανατροπή όλου του σημερινού κοινωνικού καθεστώτος. Ας τρέμουν οι κυρίαρχες τάξεις μπροστά σε μια κομμουνιστική επανάσταση. Οι προλετάροι δεν έχουν να χάσουν σε αυτήν τίποτε άλλο εκτός από τις αλυσίδες τους. Έχουν να κερδίσουν έναν κόσμο ολόκληρο. Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε. Ο Έγγελς ταξίδεψε σε πολλές χώρες της Ευρώπης, εκεί όπου έκανε τα πρώτα της βήματα η εργατική τάξη του 19ου αιώνα και έλαβε ενεργό ρόλο στην οργάνωση και την επαναστατικοποίησή της. Μαζί με τον Μάρξ αλλά και πολλούς άλλους εργάτες και διανοούμενους της εποχής, στελέχωσε την εργατική ή αλλιώς πρώτη κομμουνιστική διεθνή, την οποία στήριξε καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της. Παρακολούθησε και υποστήριξε όλα τα μεγάλα επαναστατικά γεγονότα της εποχής του, όπως την Άνοιξη των Λαών του 1848 και την Παρισινή Κομμούνα του 1871. Μετά τον θάνατο του Μάρξ το 1883, ο Έγγελς, ο οποίος είχε ήδη αφιερωθεί στο να εδραιώσει την μαρξιστική θεωρία, ασχολήθηκε με τα έργα του Μάρξ και ιδιαίτερα με το κεφάλαιο, του οποίου επιμελήθηκε τους δύο τελευταίους τόμους. Παρ' όλα αυτά δεν εγκατέλειψε ποτέ την ενεργό δράση, συμμετέχοντας και στην νεοειδρυθήσα δεύτερη κομμουνιστική διεθνή, όντας μάλιστα ένα από τα καθοδηγητικά στελέχη της και διαμορφώνοντας εμπολείς τις επαναστατικές απόψεις της γερμανικής εργατικής τάξης. Ο Έγγελς επιβίωσε στις 5 Αυγούστου του 1895 σε ηλικία 75 ετών. Άφησε πίσω του μια πλούσια παρακαταθήκη τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, φροντίζοντας να παραμείνει για πάντα πιστός στις αρχές που θεμελίωσαν μαζί με τον Κάρολο Μάρξ. Τις αρχές της επαναστατικής θεωρίας και πράξης για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.